Γεια σας, είμαι η Λαμπρινή, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα άρωμα, το Narcissio Rodriguez for Hair, αλλά το Eau de Toilette. Πριν μοιραστώ όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτό, θα παρακαλούσα πολύ για μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Και πάμε να σας πω τις σκέψεις μου. Καταρχήν, αυτό το άρωμα, ειδικά το Eau de Parfum που είναι στο ροζ το μπουκάλι του, το έχω μυρίσει άπειρες φορές σε γυναίκες που περνάνε στο δρόμο και τις έχω σταματήσει και τις έχω ρωτήσει τι φοράνε. Σε κάποιες φίλες μου και σε όλες μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ δυστυχώς όσες φορές προσπάθησα να το φορέσω, δεν λειτουργήσε με τίποτα. Και αυτό ξέρω γιατί είναι, όταν διάβασα τις νότες, γιατί έχει τριαντάφυλλο. Και εγώ με το τριαντάφυλλο δεν τα πάω καλά. Εκτός αν είναι σε απειροελάχιστη ποσότητα ή πάρα πολύ καλά ενωμένο με τα υπόλοιπα υλικά. Δηλαδή μου έχει συμβεί αρώματα που μου αρέσουνε, αλλά δεν το καταλαβαίνω το τριαντάφυλλο. Κάπως το έχουν έτσι φτιαγμένο που δεν με ενοχλεί. Και δυστυχώς όσο και να το λάτρευα σε άλλες γυναίκες, εγώ δεν μπορούσα να το φορέσω. Και αποφάσισα να κοιτάξω λίγο στη σειρά του Narcissio Rodriguez και μου είπε μια φίλη μου γι' αυτό. Και διάβασα τις νότες και λέω θα το δοκιμάσω. Και θα σας πω γιατί. Να ψεκάσω πρώτα και να σας πω ότι πραγματικά αυτό είναι ένα άρωμα που μου ταιριάζει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όταν είδα ειδικά ποιος είναι πίσω από αυτό το άρωμα, ότι ο δημιουργός είναι ένας από τους δημιουργούς, ο Francis Kurtzian, που λατρεύω ό,τι έχει δημιουργήσει, ο άνθρωπος είναι εκπληκτικός, και η δεύτερη αρωματοποιός είναι η Christine Nigel. Αυτό όμως με ενθουσίασε και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μάσκι, αλλά καθαρό, πολύ καθαρό, αέρινο, πολύ κομψό, ευχάριστο. Είναι λίγο φλωράλ, είναι λίγο λουλουδένιο, λίγο φρουτένιο και πολύ λίγο κυτρώδες. Δεν το λες κυτρώδες αυτό το άρωμα, απλά έχει μέσα το περγαμόντο που του δίνει έτσι μια σπιρτάδα. Και μετά, να σας πω τις νότες. Νότες κορυφής είναι αφρικάνικο λουλούδι πορτοκαλιάς, οσμάνθος, περγαμόντο. Μεσαίες νότες είναι μόσχος και κεχριμπάρι. Νότες βάσης, βετιβέρ, βανίλια και πατσούλι. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω γιατί αυτό το άρωμα μου τέριαξε τόσο πολύ. Και γιατί επιτέλους βρήκα ένα άρωμα από τον Narcissio Rodriguez που είναι για μένα. Είναι τόσο... Μ' αρέσουν καταρχήν πάρα πολύ τα μάσκι αρώματα, τα μοσχώδες αρώματα, αλλά που μυρίζουν καθαριότητα, δηλαδή που πάνε προς αυτή την πλευρά. Μου αρέσουν και κάποια που είναι πιο animalic, αλλά κατά κύριο λόγο αυτά που μυρίζουν καθαριότητα. Και αυτό έχει τόσο ζυγισμένα, ωραία, την λουλουδάτη πλευρά, τη φρουτένια πλευρά και τη μάσκη πλευρά. Και φυσικά το άμπερ που το λατρεύω στα αρώματα και που είναι καταπληκτικό. Είναι Eau de Toilette, το Eau de Parfum λογικά θα κρατάει περισσότερο, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί αυτή η μυρωδιά μου αρέσει πάρα πολύ.
και ειδικά για τέτοια εποχή, τώρα άνοιξη και το καλοκαίρι, είναι εκπληκτική. Η προβολή του είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι όταν το φοράω σαν να δημιουργεί ένα πέπλο, ένα σύννεφο γύρω μου και υπάρχει, δηλαδή κινούμε και το καταλαβαίνω το άρωμα, παρόλο που είναι eau de toilette και μου αρέσει που είναι τόσο όσο, δηλαδή κυκλοφορείς και καταλαβαίνεις το σύννεφο από, από την ωραία μυρωδιά. Εκπληκτικό. Τώρα η διάρκεια του είναι κάπου στις 6 ώρες, που για eau de toilette θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και το θεωρώ unisex. Ναι, άνετα θα μπορούσε να το φορέσει κάποιος άντρας. Δεν είναι δηλαδή το girly εντελώς που δεν μπορεί κάποιος άντρας να το υποστηρίξει, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς οι άντρες. Το μπουκάλι εκπληκτικό, αυτό το μαύρο το μπουκάλι. Θα ήθελα λίγο το καπάκι να στέκεται, γιατί αν κάνεις το λάθος και το πιάσεις από εδώ θα σου φύγει κάτω, θα σπάσει. Αλλά αυτό είναι απλά μία λεπτομέρεια. Αυτά είχα να πω. Πραγματικά, οι νότες που έχει είναι από τις αγαπημένες μου. Έχει από τις αγαπημένες μου νότες. Δηλαδή, το ομόσχος, το κεχριμπάρι, η βανίλια, ποιο άλλο, το βέτιβερ και το περγαμόντο φυσικά για φρέσκα αρώματα καλοκαιρινά είναι καταπληκτικό. Είναι από τις αγαπημένες μου νότες τα αρώματα. Και εφόσον τις έχει αυτό το άρωμα, το καταλαβαίνω γιατί μου τέριαξε και μου άρεσε τόσο πολύ. Σίγουρα θα το έχετε δοκιμάσει, γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο που φοράει ή αυτό ή το Eau de Parfum. Είναι ένα άρωμα που ευχαριστεί, είναι πολύ ευχάριστη η μυρωδιά του και γι' αυτό το προτιμούν πάρα πολλές γυναίκες, κατά κύριο λόγο. Και τώρα που μπορώ και εγώ να το φορέσω, καταλαβαίνω γιατί. Πείτε μου τις δικές σας εντυπώσεις γι' αυτό το άρωμα ή για το Eau de Parfum έστω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και αυτά είχα να πω. Να σκεφτείτε ότι έχει κερδίσει 2 βραβεία αυτό το άρωμα, οπότε αυτό λέει πολλά. Αυτά είχα να σας πω εγώ, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας που αγαπούν τα αρώματα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας.